Εξακολουθούμε την εγγραφή μας με τη Θεία την Τζόφαν και αφού τελείωσαμε τα σχετικά έθιμα με τα σουμάδια θα πάμε στη χαρά. Το είπες ότι εδώ θα έρθει η κυρία της μόλις. Περιττό θεωρούμε να πούμε ότι παρόν είναι και ο κύριος Λαβρεντίδης. Θεία Τζόφα, πώς έλεγανε το γάμο? Γάμο. Μήπως έλεγαν το και χαράν? Τα άλλο γάμο, τα άλλο χαρά. Κάτι το πως έλεγαν. Το περισσόμπιο έλεγαν. Το περισσόμπιο χαρά έλεγαν. Η χαρά. Ναι. Πότε είναι τον η χαρά? Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Γιατί είναι τον το Σεπτέμβριο? Γιατί είχαν χειμώνα βαρύ. Και τότε μπορεί να κάθε άνθρωπος ετοιμάουτωνε. Ετοιμάουτωνε για να πίνει και χαρά. Ναι, αν ήταν χειμώνας και ο χειμώνας ήταν βαρύς. Τελείωναν τα δουλειές. Επίτανατε και δούλευε η κυρία στο σπίτι και αφού τελείωναν τα δουλειές, το σιμογόνας πάει τρώει στη πεσερούρα για την εκείνο. Μήπως κύριε Λαβρεντίδη, επειδή ήταν και θα έρθανε πολλά σιόνια και εκεί θα μπορεί να είναι τη χαρά. Μήπως επειδή θα έρχονταν οι ξενιτιάν, μήπως επειδή θα είχαν συγκεντρώσει τα γεννήματά τους και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα του γάμου. Επειδή τον Σεπτέμβριο ετελείωναν όλες οι δουλειές και είχαν αναφυγητή τους και τα εισπράξεις όλων των εισοδημάτων τους και κάμαν τις σχετικές ετοιμασίες, αντιμετώπιζαν αυτή την εποχή και σαν πιο μεγαλύτερη εποχή εφορίες και σαν μεγαλύτερη εποχή ευκαιρίες. Και αυτό που είπατε, μήπως σε περίμεναν να επιστρέψουν από την ξενιτιά, πράγματι επέστρεφαν, διότι και οι ξενιτεμένοι στην εποχή που μπορούσαν και δούλευαν μετά τον Μάρτιο πήγαιναν για την ξενιτιά. Και συνήθως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εγύριζαν. Ήρχονται όλοι πλέον. Και ήταν η πιο βολική εποχή. Αν άφηνε να γίνει αργότερα τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ενδεχομένως δεν θα εδίδει σε κανέναν η ευκαιρία να χαρεί των ομαδικών χωρών, διότι πού θα χόρευαν, όλος σκεπασμένα σε χώρια θέση. Θεία Τζόφα, πώς εκάλαν στη χαρά? Στη χαρά είναι τη παιδί της Ιαννούς με το Τσί και με το Ούδο. Και μετά τελείωναν οι Σιένοι και οι παιδί, οι Σιένοι τα έδειξαν και λάβαν με το Ούδο Μανά. Ναι, ο κύριος Λαβρεντίδης έχει να συμπληρώσει. Τη γαλίδα σε εκαλούσαν τις γαλίδες. Ασυγχωρητήτωμε. Ασυγχωρητήτωμε και λάβαν τη γαλίδα με το κέρι. Ας αγουδεί το μέρος, έλαβαν όλον το χώριο της Ιωνής με τα τσίτια και τα γούρπα με το ούρι. Μάλιστα. Ναι.
Καλά, έρθα να δάσω σπίτι. Να δάσω σπίτι. Εν και γαρί, εν και αύρος. Πώς θα έκανανε τη γαρί χωριστά και τον αύρο χωριστά. Χωριστά, ας συγχωρηθείτε μέρος, χωριστά προσκαλούν το χωρί. Εκείνα άλλων άνθρωπων δίνει και προσκάλλει το χωρί. Δηλαδή, στο κάθε σπίτι έπρεπε να δίνουμε και... Δίνουμε πακέτα μούτα. Να ναι θέλανε, δίνανε τα βουλή το... των άνθρωπων που σε βάλνε, δίνανε τον και τα κερία και βάλνε και τη ασυγχαρή στο μέρος. Να αστερούμε ο κύριος Λαβρεντίδης το λέω. Πρόσκληση για τον γάμο, εγώ ξέρω και επ' αυτού θα ερωτήσουμε και το διορθώνουμε. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι στο γάμο εκαλούσαν μόνο τα γουρί, διότι τα γουρί θεωρούσαν ότι επίνε χαρά. Και η χαρά ο τρανών σαγουρεί το σπίτι μου. Μάλιστα. Κουτσί στο σπίτι, κυριολεκτικά αυτή η μέρα ήταν σαν ημέρα όχι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή, ενώ ας οι κουτσί στο σπίτι έβγαιναν γρήγορα και χωρίς ούτε πολλές προετοιμασίες, ούτε πολλούς ενθουσιασμούς. Αυτούκα. Του εναντίον, ο γάμος κυριολεκτικά ήταν η μέρα χαράς για το περιβάλλον του αγοριού, του ανδρός. Γι' αυτό και ενώ η διάρκεια της προετοιμασίας της εορτής στο κορίτσι ήταν μικρά, από εκεί και πέρα όταν πήγαιναν στο ανδρός συνέχιζε και μία και δύο και πότε κρατούσε και τέσσερις και πέντε μέρες γάμος. Μάλιστα. Ναι. Επειδή συνέπειται να μην έχουν και δουλειές, αν τύχαινε να έρθουν καλεσμένοι και από πολύ μακριά, συνέχιζε με τους κοντινούς συγγενείς και μια εβδομάδα ολόκληρη. Μάλιστα. Και τότε αλίμονον στη συγγενείο τα κοσάρας. Κάθε βραδύ επέναν, έλεγαν και το τραγούδι, η θεία μου τσόφα εμέτρεσε τα κοσάρας, πέσαν μετρημένα. Ναι. Ώστε η πρόσκληση εγίνε του. Για μέ τους άνδρες με ρακίν, για δε τις γυναίκες με τσίν. Με το κέρι. Με το κέρι. Και τσίν το λέει η θεία τσόφα. Το τσίν είναι για τους συγγενούς. Για τους συγγενούς. Είτε το γαμπρού είναι, είτε την ύφεση. Όχι, το γαμπρού είναι το τσίν. Το τσίτ. Καλά, την ύφε τη συγγενού. Την ύφε τη συγγενού τα λάλανε το τσίτ, αλλά το χωρίον όλων όχι. Α. Τη συμπεριέδου τα λάλανε με το τσίτ. Ναι. Με το τσίτ λάλανε τη συμπεριέδου και λάλανε την παιδί τη συγγενού. Ναι. Τι ξέρετε. Εκαλούσαν ιδιαιτέρω, προσκαλούσαν στο γάμο ιδιαιτέρω τον κουμπάρο. Ναι, και προτού να φτάσουμε. Ναι, να τελειώσουμε το χωρί. Ωραία. Πήρες είναι τον ο κουμπάρ. Ο νομιόν τι παιδί. Κούξο νομιόν. Δεξάμενος. Ο δεξάμενον τι παιδί. Παιδί. Ή... Αν είχε παιδί σε ηλικία, κράτηνε εκείνος ο ίδιος είναι τον κουμπάρος. Και αν κέτωνε και τον ενός, ο ίδιος ο κουμπάρος θα είναι τον ενός. Μάλιστα. Εκράτηνε τα στέφανα. Τα στέφανα. Κράτηνε τα στέφανα ο κουμπάρος ή ο γιος του. Ή ο γιος του. Ναι. Α, τώρα, κάποιος έπρεπε να είναι η ταλάη, η παρέα, η στενή, η φίλη τη γαμπρού. Και πριν πάνε να φτάνει τον κουμπάρο και κρατεί τα στέφανα, καλούνε τον. Ναι. Ας λέγουμε πως καλούνε τον. Μάλλον αυτό αρχίζει ο γάμος τώρα. Είναι, μα χωρίς να κάνουμε προσκλήσεις. Καλά, ας που λέμε πως έκαναν τον κουμπάρο. Ιδιαίτερο είναι, δεν έχει καμία ναι. ιδιαίτερη σημασία, ειδικά των κουμπάρων και των παπά, τον παπά και τον κουμπάρο, τους καλούσαν λόγω του πολλού σεβασμού προς τα πρόσωπα των μεν παπά λόγω του σχήματος, των δε κουμπάρων λόγω του δεσμού, τους καλούσαν με ολόκληρο που κάνουν ούζον και αναλόγως τον παπά πάντοτε με έναν κοσάρα ή με έναν κόκορα, τον δε κουμπάρον πάντοτε με κόκοραν, κοσάραν όχι, πετινών και αρνή. Αρνή. Ναι. Κύριε Λαβρεντή, ξεχάσαμε να πούμε όταν επέρνε αυτός που προσκάλλεν τον κόσμο, πρώτα πώς έλεγαμε τον.
Ο Καλιατένων. Ο Καλιατένων. Ναι. Πώς επίνε την πρόσκληση? Φωστομάτες. Αύριο, πουρνά, θα νικήσει τον Γιώνατ ο Τάδε. Ναι. Καλή, έστω την ευχαρίστηση, να καλεί σας στο γάμο, την παιδεία. Αν εισηγεί ένα τον, συμπαιδίσπα το κεφάλ ή σε σώμα το κεφάλ, άντε και σε, αν και σε σέτερα, αν και σε σέτερα, όχι σε κεφάλ και έλεγα. Ναι. Αν και σε σέτερα. Αν και σε σέτερα. Ναι. Και πρώτα έπινε. Και πρώτα έπινε εκείνος, έβαλε να πέσει έναν ποτήρ, μετά έναν ποτήρ ούζου εγύριζε όλο το χωριό, με αυτό εκερνούσε όλους, με αυτό εκαλούσε όλους. Πρώτα έπαιρνε εκείνος, σε κάθε επισκέπτη που πήγαινε, έβαζε λίγο στο ποτήρι, το εδοκίμαζε εκείνος και ή συνέχεια έριχνε απάνω σε αυτό που άφησε εκείνος ή το έχινε και έβαζε καινούριο. Και κατά κανόνα γινότανε το συνηθέστερο ήταν να βάλει πολύ ολιγονούζων όταν πρόκειται να πίνει εκείνος, να πίνει το όλο, ώστε το ποτήρι να είναι άδειο πλέον, καθαρό, να μην μένουν υπολείμματα. Έβαζε και εκείνο το οποίο θα έδινε στον προσκαλούμενο. Μάλιστα, εκείνο το έλεγαν. Εκείνο. Ευχαριστώ, σο καλόν, άτε καλά στέφατα, ο Θεός με ευλοίδετα και... Συνηθισμένες ευχές. Αν ήταν κατά σύμπτωση και ο καλετένος ελεύθερος, έλεγαν, άτε ναι, και εσύ σαν το ξερόν, σαν το κεφάλαιο, λόγω στο θάρρος που είναι. Αν και, πώς είπαμε αυτό. Αν και σε σώτα ξέρω. Ναι, αν και σε σένα, αν και σε σώτα. Ναι. Ή αν και στο κεφαλό, πως αναλόγως, αυτό εξαρτάται από την φιλία την οποία είχαμε. Είπαμε ότι ιδιαιτέρως ψωμία για το γάμο και πίναν όπως έφτανε σε άλλα μέρη. Να λένε ούτε τα ψωμία, τα ψωμία τη χάραξε. Όχι, εδώ μόνανε την Πέμπτη και την Παρασκευή να πίνανε ψωμία για το γάμο, για τον κόσμο. Για να το μέρος τη Γαμπρού. Και τον ορισμένο ποιο θα ζουμώνει. Όποιο έρθει. Όποιο έρθει. Τακτικά ψωμία. Τακτικά ψωμία. Μάλιστα. Πίνανε και έναν πίτα για την ύφη. Η πίτα αντάγνω με το πόσο το λέει. Δύο πίτα. Ζούμενα με το βούτυρο και με το γάλα και με τα αυγά. Έναν πίτα. Άμα τσουρέκ. Ναι, τσουρέκ. Ναι. Πίτα. Τσουρέκ. Ναι. Επίνανε έναν. Εμείς εκεί πώς έλεγαμε το έτσι. Σκυρέκελο. 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 Πίνανε τρία πίτα. Έναν πένα και πένα στο λόγο να το βραδείς. Δηλαδή πένανε αφλούγο με τη χαρά να τη βράδυ και σκάλωμα του Σαββάτ να πένανε στο λόγο. Πέρναν και τη μάνα στο φυστά και μερικά γλυκίσματα στα φίλες. Ναι, αυτά λέω πάντα τότε. Ναι. Έναν πίταν για το λογόπαρμα. Ναι. Έναν στον κουμπάρο, έναν πατινίδιο στο κεφάλαιο κόρτο. Ναι. Τρία πίτα. Α, τώρα ερχίνεσαι η χαρά. Ναι. Ας αρχινούμε ασυμπροετοιμασία τη Γαμπρού για τη χαρά. Ναι. Πώς είναι τώρα η προετοιμασία τη Γαμπρού? Από πότε αρχίνανε? Σαββάτο την ημέρα. Το Σαββάτο την ημέρα πρωί, το απόγευμα. Μεσημέρι, το πρωί εκεί μα ήταν η χαρά που πρωί σκάλω με στουράκι και τέλο. Α, Σάββατο πρωί. Πρώτα δεν θα πίνανε. Πρώτα ετοίμαζαν αυτά τα πράγματα. Ατά σε βέβαια τα έντα. Το κρέας. Ατά έντα. Ετοίμαζαν τα κρέατα, τα καρτόφια. Τα πατάτε. Όλα. Και ετοίμαζαν το γαμπρό. Ο γαμπρόν εφόρνε άλλα λόγματα ή άμα δεν φόρνε καθημερινά, άμα καινούργια. Και φόρνε καθημερινά. Αλλά καινούργια. Καινούργια, καθημερινά. Ναι, άμα το περιέγραψα, μα τρέχετε εκείνο. Με διαφρόντι έπρεπε σαν καινούργια, έτσι. Καινούργια, ναι. Καινούργια. Και με εκεί επέρναν το γαμπρό και επέρνανε πού? Απέναντι. Χάριζαν από την τυπική απέναντι που πέναντι σπουμπά. Έτσι έτσι λέω. Ναι. Δηλαδή στο Σαββάτο με πίνα μισάκι, τον πέγαμε και το κορίτσι. Μετά το γαμπρό, ξούριζαν τον κουμπάρο. Όχι, πρωτού δεν φτάσαμε να το ξούριζε. Είμαστε στο σημείο που ο γαμπρός ετοιμάζεται. Λέει θα εχάριζαν τον και πηγή θα μένουν εξήριζαν τον. Μάλιστα.
Ποιος τα έχαριζε να τον. Χάριζε να τον όλο το χωρί. Όλο το χωρί να τον σας είχε. Όχι αγούρ. Το Σαββάτο το βράδυ αγούρ και χάριζα. Μόνο η γυναίκα χάριζα. Χάριζα να τον είναι και τα αζάπη ατίστηκαν στο ένα τα παιδιά σου με τα συμβέλια. Έστεκαν, πίνανε. Χάριζαν όλοι ήταν σκούτωνε πίνε. Θα πίνε και κουμπάρου, θα έκανε την πάνε. Εκεί ελούρζαν αυτό. Κουμπάρου ελούρζαν το παιδί. Ελούρζαν αυτό, παίρναν και πέναν την κεμεντιανική και πήγε σκούτωνε. Είπε ζερά, ισχύενη και το χώρο να πέναν την κορίτσι στο μέρος και πήναν τη σακήν την κορίτσι. Λίτραν την παιδί και πήγε πέναν την κορίτσι. Χάριζαν και το χώρο. Εσείς πώς λέτε κύριε. Αυτό το κεφάλαιο εγώ δεν το ξέρω. Ώστε πρωί πρωί έρχουσαν τα συμπέδια του. Ναι. Όλα αγούρ και χάριζαν τον γαμπρό. Ή κορίτσια ή γυναίκα. Γυναίκα παντρεύε μωρέ. Εστάσου γυναίκα. Αγούρ και γυναίκα ή μόνο γυναίκα. Αγούρ το χάριζαν το παιδί από βράδυ. Μόνο η γυναίκα. Όλοι το χωρί. Όλοι το χωρί έρχουσαν χάριζαν τον γαμπρό. Το γαμπρό. Α, ο Κεμεντζετσής έπεσε. Έπεσε. Μήπως έπαινε ιδιαίτερα τραγωδία. Ή οτιδήποτε κι άλλο. Όχι, ναι. Έπαιζαν με κυβερνήσεις. Τραβόταν, έπιναν ρακί. Έπιναν τα παιδιά. Το τραπέζι στρωμένο έπιναν, χάριζαν το γαμπρό. Ο νέα μου, θυμάσαι το τραπέζι, το παιδί. Ναι. Και αζάπα έστεκαν γύρω γύρω εκεί. Και το τραπέζι γουρεμένο, χάριζαν, γλίτωνε, χάρι, σκούταν το παιδί, πέναν και πέναν κουμπαρού. Ναι, μήπως όπως είπαμε απράνως, το χάρισμα είναι τον ένας έστεικε και κάνει και λέει ο τάδε χάρτσε να τόσο. Φώναζαν. Όχι, όχι, όχι. Να μην γίνει σύγχυση. Αυτή η δημοσία έξαρσης της προσφοράς έγινε το μετά το στεφάνωμα και όταν πλέον είχε τελειώσει και το φαγοπόδι. Έπειτα επίναν το χάρισμα και αφού είτε γίνονται ο γάμος, αφού είτε γίνονται τις στέψεις, ερχόταν όλοι, άπλωναν τραπέζια, θα έρθουμε εκεί στα τραπέζια πως γεννόταν ναι. Και τι έκαναν. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο μεταξύ ψουρίσματος και γάμου, εγώ δεν ξέρω να γεννότανε χάρι. Χάρι γεννότανε επισήμως και φώναζαν δυνατά και χώριζαν και χάριζαν μάλιστα δύο. Εχάριζαν και τον νεόγαμον και την νεγάμψαν και εχάριζαν και ένα μικρό ποσό για να αντιμετωπίσει τα έξοδα του κουμπάρους και στον κουμπάρο. Πάντοτε κατά κανόνα ήταν το 1 δέκατο. Αν χάριζαν 100 δραχμές στους νεονύμφους, 10 δραχμές, 20 δραχμές, ρούβλια, αναλόγως εχάριζαν εις τον κουμπάρο. Αυτά γινότανε μετά το γάμο. Μετά το γάμο και αφού εχάριζαν οι άντρες χωριστά, χωριστά εχάριζαν οι γυναίκες σε άλλο τραπέζι. Σε άλλο τραπέζι. Ένας από το χωριό, ο οποίος έπαιρνε την πρωτοβουλία, έλεγε, άρα τώρα ας τελούμε και το χρέος μου. Ας εφτάμε και το χρέος μου να είναι το νεονύφο. Να ζουνε και λοιπά, ελάτε. Αραία και βαρέα, ελάτε. Ήρχονται και εδόριζαν πρώτα οι στενοί συγγενείς. Ο πατέρας, ο θείος, ο μακρινότερος θείος. Εν πάση περιπτώσει οι πλησιέστεροι συγγενείς. Ήρχιζαν από τα μεγαλύτερα ποσά και όσοι πήγαιναν προς τα πίσω και τα ποσά εμίκρυναν. Γι' αυτό και πού αυτός που εφώναζε έλεγε «Ελάτε, αραία, αραία και βαρέα, ελάτε». Αραία και βαρέα. Βαρέα εννοούσε να αυξήσουν το ποσό. Μα. Και κάθε φορά που θα έδινε ένα ποσό αξιόλογο και πάντοτε εφιλοτιμούν το και έδιναν αξιόλογα ποσά, αυτό ήταν τρόποντινά σαν δανεικό. Ο ένας έκανε αυτό για το παιδί του άλλου, αύριο θα φόταν η σειρά στο παιδί το δικό του. Και όλοι έτσι κοινωνικά, ομαδικά συμπαρίστανται για να βοηθήσουν το νέο ζευγάρι στο να δημιουργήσει το νοικοκυριό. Όταν έλεγαν ο τάδε χάρτσεν, έλεγαν σάγολσουν πάντοτε μία ευχή για τον εκείνον που δωρεί και έλεγαν προσθέτως την ευχή, αν είχε και εκείνος παιδεία, σαν παιδεία.
άντε με το καλό και σαν παιδί, σαν γολσούν, βάρολσούν. Το βάρολσούν δεν ξέρω τι θα πει, βαριά, το σαν... Βαριά, δηλαδή, Θεός να δει τον βαριά, βάρολσούν, βαριά δει τον βαριά. Δηλαδή, αυτό σε λέει, ο τάδε εδώ και να τόσο. Σαν γολσούν θα πει τουρκικά να ζήσει. Ναι. Βάρολσούν δεν ξέρω τι θα πει. Πάντως έλεγαν σαν γολσούν, τουρκικά θα πει υπάρχει. Να είναι και να υπάρχει υγιής. Ποιος ξέρει. Πάντως εκείνο το οποίο είναι. Εκείνος εφώναζε ο τάδε εδώ και να τόσο. Όλοι μαζί εφώναζαν. Σάγολσουν βάρολσουν. Σάγολσουν βάρολσουν. Απαντούσε εν χορό όλοι οι παριστάμενοι. Όχι. Μόνο ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος τα έπαιρνε και επειδή ήταν χρήματα. Εκαθόταν τρόπον τεινά σαν πρακτικογράφη και δίπλα του ένας δεξιά, ένας αριστερά, ένας εκατέγραφε με το εχάρτσαν και ο άλλος τα κρατούσε και τα μετρούσε. Όταν τελείωναν, επερίμενε ο κόσμος να μάθει και το αποτέλεσμα. Ναι. Έλεγαν εχάρτσανε ατόσο. Αναλόγως τα είδη τα οποία είχαν, κατά κανόνα εκεί εχάριζαν όχι είδη οικοσκευής, αλλά μόνον χρήματα. Δεν υπήρχε άλλο τίποτα. Χρήμα είτε χρυσόν είτε χάρτινον. Χρήμα πάντως χρήμα δεν χάριζε. Μάλιστα. Λοιπόν, επέρανε το γαμπρόνα τώρα, ώστε αποκλείομαι την περίπτωση ότι εχάριζαν τον γαμπρόν πρώτου εις τέξεως. Αποκλείω. Ετοιμάει ο γαμπρόν, η παρέα, πώς είπες έτσι. Αζάπε. Τα αζάπε. Πόσοι έσανε συνήθως. Ήτανε τρία-τέσσερα. Τρία-τέσσερα οι φίλοι, οι καλοί φίλοι, ίσως και τα εξαδέλφια, τα αδέλφια και τα. Ήταν τέσσερα. Ναι, παίρνανε τον και με την Γεμεντζέν, παίρνανε Σικουμπάρονο. Ο Κουμπάρονο τώρα Σικουμπάρονο το έπινε. Είχαν έτοιμο το χαλκόν με το νερό ζεστό, έλουζαν να τον. Και ενώ έλουζαν, αφού έλουζαν να τον και. Εξηρίουτον. Όταν εξηρίουτον έλεγαν έναν. Τραβούδι, έλεγαν τα παιδιά και έπεσε. Έπεσε με και με λετσίς και έλεγαν τραβούδι. Εγώ λείπω από εδώ, ουσιαστικά από το 32. Λοιπόν, κάναμε ένα άλμα και προτού να πούμε τα σχετικά με την προετοιμασία της νύφης, τα κοριτσιακά, ξέρω αν εσύ λέτε τα κοριτσιακά. Φτάσαμε στο χάρισμα, δεν έχει σημασία, θα συμπληρώσουμε τώρα. Επίε δία ο γαμπρόν ελούστη, σι κουμπάρου. Και εκεί επέραν το και πήγαν στο σπίτι να. Ναι. Επί εμπλώστε στο σπίτι να. Στο σπίτι. Α, τώρα ας αφήνουμε ότι στο σπίτι εκεί στο σπίτι να τρώμε και πίνουμε και με γιατσίς πες. Και ας τρώσουμε σας πάμε συνήφες. Συνήφες ασυσάβαν το έγινο. Ασυσάβαν εκεί είναι το η χαρά του κορίτσι. Η χαρά του κορίτσι. Τα κοριτσιακά όπως λένε. Ναι, τα κοριτσιακά όλοι το κορίτσι. Χάρισαν το κορίτσι. Στάσουμε λίγο. Εκεί επέγαναν αγούρ ή μόνο γαρίδες. Όχι, μόνο γαρίδες. Ούτε οι συγγενείς την ύφες. Οι συγγενείς την ύφες επέγαναν. Επέγαναν. Ξένο όμως επέγανε μόνο η γυναίκα. Μόνο η γυναίκα. Αν τώρα την ύφεν θα έλουζαν ατέ. Πώς και θα έλουζαν. Θα έλουζαν ατέ. Πώς θα έλουζαν ατέ. Επέγαν πού θα έλουζαν ατέ. Ή συσία σας, ή συνουνά σας, ή αδελφή σας, όποιος είπε να την προτείνενα. Έπαιρναν έλουζαν. Έλουζαν. Εφόρμεν τα καλά λόματα καθαρά, όχι νηφικά και όχι. Τα καθαρά τα λόματα με την Κεμεντζέν έπαιρναν και πέρναν. Την Κεμεντζέν έπαιρναν την και πέρναν. Και με την Κεμεντζέν έφερναν εξά στο σπίτι. Σημάνα σας. Σημάνα σας. Στο σπίτι εδώ μεταξύ εκεί είπα τα τραπέζια στρωμένα και έτρωε ο κόσμος και έφυγε. Ως πότε. Ούσο το αύριο είναι η Κυριακή. Ως την Κυριακή το πρωί. Ίσως να κάψαν και ως η ώρα 2-3 και κοιμούσαν. Μπορεί όμως μέχρι την Κυριακή το πρωί είπα να διασκέδασαν. Ναι. Την Κυριακή το πρωί ας πάμε σε γαμπρού. Σε γαμπρού το έγινε τότε. Σε γαμπρού έτρωγαν, έκυνανε, ούς να έρχονταν μαζεύονταν και τα επέρανε στο στεφάνο. Τα επέρανε στο στεφάνο. Συνέχιζε δηλαδή η χαρά. Ναι, χαρά συνέχιζε. Το ίδιο είναι ένωτο και συνήθες. Συνήθες. Αν τώρα ας πούμε, θα μετ' έναν ώρα θα στεφανώνει. Θα στεφανώνει. Θα στεφανώνει. Θα ξεκίνανε, θα παίρνανε ή παίρνανε τον κουμπάρο και έρχονταν στη γαμπρού. Θα παίρνανε τον κουμπάρο, όχι να και παίρνανε τον κουμπάρο στον ηφεβάρμα. Επέρνανε και με τζετσίς με έναν παρέα. Mm.
Ναι, παίρνανε τον κουμπάρο και έρχονταν στη Γαμπρού. Θα παίρνανε τον κουμπάρο, όχι να και παίρναν τον κουμπάρο στον είχε πάρει. Επέρνανε και με τσιτσίς με έναν παρέα, τραγώνα και έπεσαν και παίρνανε, παίρναν τον κουμπάρο και φέρναν τον στη Γαμπρού το σπίτι. Ναι. Η νύφε κάθετα. Επηγήκε στερα το θέατρο. Επηγήκε στερα, επηρίτσιβε ο κόσμο όλοι τη Σιένη και πέρναν τον Ιφέπα. Σικορίτσι. Ναι, πέρναν εκεί. Αν είχαν τραπέζια γουρεμένα, έπιναν, έτρωγαν. Έμεναν να πες, έρχονταν στην πόρτα. Μήπως σταμάτανε να τις έλεγαν να στηδέν ταρά. Στην να πάνε, σταμάτανε να τα παίρναν τα ούζα, να παίρναν υπασκήσια. Συλλογομή, παίρναν να τα πάσω στην πόρτα να πάνε με διάβαξτα. Χάριζαν ο γαμπρόν αδάπιατε ο κουμπάρο και να έμπαιναν να πες, θα έλεγαν την πόρτα. Έστε και κάποιος στην πόρτα και κάποιος. Και επίνε να τσε εφέρνει διάφορα εμπόδια προς κόμματα. Ντώθετε, ντέρθετε. Και έλεγαν επίνε, έρθαμε να παίρνουμε το δίκαιο μου. Χρωστείτε μας, έρθαμε να παίρνουμε το δίκαιο μου. Εκείνοι κάτι έλεγαν, έφεραν αντιρρήσεις. Ντώ έλεγαν τότε, όταν έλεγαν έρθαμε να παίρνουμε το δίκαιο μου. Εκείνοι το έλεγαν, αν κυβείτε, την αξία να θέτει το δίκαιο να σου κυπέρεται το. Και τότε χάριζαν. Τότε εσύ να πας ο συνήν με το οποίο θα εκέραζαν, να πας ο συνήν, έσανε τα κεραστικά. Λοιπόν, αυτά πρώτα τους έλεγαν αν κυδείτε το... Ο πάσκης. Αν κυδείτε το δίκαιο, την αξία και κυδάπερετε με εκείνο το δικαιούστη, τότε έλεγε εκείνος ο οποίος αντιπροσώπευε την πλευρά του Γαμπρού φέρτε αδίγως σας και έβγαλε ακουμπούσε απάνω στο ταψί το χρήμα το οποίο ήθελε να δωρήσει και τα σχετικά δώρα για την ύφη τα έκαμε στο μέσα μέρος διότι δύο φορές το σταματούσε, μια φορά εκεί και άλλη μια φορά όταν θα πήγαινα στην κάμαρη όπου ήταν η ύφη και στην κάμαρη τη νύφης τη φυλάγανε τα νυφοκόρτσια, τα συγκόρτσια.